Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, ο Στάθης κάνει μια σοβαρή κουβέντα στη Βασιλική, η οποία εκφράζει παράπονα για τη στάση του απέναντί της από τότε που μπήκε στη ζωή του η Αριάδνη. Δεν θέλει να μοιράζεται τον πατέρα της με μια ξένη, όπως την αποκαλεί. Την ίδια ώρα η Αθήνα κάνει τραπέζι στον Τζον και ξαφνικά εμφανίζεται ο Λυκούργος που θέλει να φάει κρυφά από τη Χάιδο. Ο Φίλιππος συναντά τον Μιλτιάδη και τον ρωτάει ευθέως τι τρέχει με αυτόν και τη Βασιλική και τι σκοπό έχει απέναντί της. Η Ειρήνη βάζει κρυφά τον Παρασκευά στο σπίτι, αλλά ο Δημοσθένης γυρίζει απροειδοποίητα και τους ευνηδιάζει. Ο Στάθης πηγαίνει με την Αριάδνη στο ιατρείο για εξετάσεις αίματος και η ατμόσφαιρα ανάμεσα σε εκείνη και την Αφροδίτη, τη γυναίκα του Χρήστου, γίνεται αμήχανη. Ο Ισίδωρος επιτρέπει στην Αμαλία να γυρίσει στο σπίτι, αλλά υπόρους, ενώ ο Τάσος κάνει πρόταση γάμου στην Αρετή και αυτή δέχεται αμέσως. Στη συνέχεια, με μεγάλο ενθουσιασμό, ανακοινώνει στη Βασιλική και την Ασπασία την απόφαση να παντρευτεί τον Τάσο για να σκάσει ο Στάθης. Η Βασιλική όμως έχει αμφιβολίες για αυτή τη βιαστική απόφαση και τις εκφράζει. Ο Αποστόλης και η Αναστασία τα ξαναβρίσκουν και συμφωνούν να παντρευτούν σε 2 χρόνια. Η Ανωτέρα καλεί τη Δήμητρα και εκείνη ανησυχεί πως θα την επιπλήξουν για τη σχέση με τον Κουράκο. Την διασκέψη κάνει και ο αστυνόμος που τρέμει μήπως τη χάσει με κάποια μετάθεση. Τελικά τη θέλουν για να βοηθήσει στην εξάνθρωση μιας επικίνδυνης πείρας ναρκωτικών. Η Δήμητρα δέχεται να εμπλακεί στην υπόθεση, ενώ ο Γιώργης αντιδρά έντονα με την απόφαση να δεχτεί, χωρίς δεύτερη σκέψη, τη μυστική επικίνδυνη αποστολή. Οι δυο τους διαφωνούν και ο καυγάς δεν αρκεί να φουντώσει. Η Δήμητρα, μεταφιεσμένη, ξεκινά τη μυστική αποστολή. Παρακολουθεί το σπίτι του Ρουσέα, καταφέρει να μπει μέσα και να ψάξει για αποδείξεις και ναρκωτικά.